Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουμε μια πρωτοφανή πρακτική. Γιατί δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη και άρχισε ήδη η αντεργατική του λειτουργία. Με βάση αυτό το νόμο, η Ιταλικών συμφερόντων εργολαβική εταιρεία Edilmac, που δραστηριοποιείται στο μεταλλείο Ολυμπιάδας Ελληνικός Χρυσός, προχώρησε στην απόλυση ενός όχι οποιοδήποτε εργαζόμενου, όχι ότι έχει σημασία, αλλά σε σχέση με αυτό που σηματοδοτεί, ο οποίος είναι ταυτόχρονα πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατουπαλλήλου Μεταλλίων και Λατομίου Βορείου Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεταλλορίχων Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, με την ειδικότητα του τεχνικού ασφαλείας και ως συνδικαλιστής, ανέδειξε ως όφιλε τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς και απέτησε τη λήψη μέτρων. Αυτή είναι η πραγματική αιτία της εκδικητικής απόλυσης του από την εργολαβική εταιρεία και όχι οι προκλητικές και γελίες προφάσεις της εταιρείας ότι ο εργαζόμενος δεν τηρεί τις υποχρέωσεις του. Μια εργολαβική εταιρεία η οποία με την ανοχή της Ελληνικός Χρυσός καταστρατηγεί συστηματικά τα μέτρα ασφάλειας των εργατών, θεωρώντας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως περιττό κόστος. Η εταιρεία έχει βάλει στο στόχαστρο τη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων και τους εκλεγμένους συνδικαλιστές. Είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους 4 μήνες που επιχειρείται η απόλυση του Προέδρου ενός συνδικάτου που έχει στην προμετωπίδα του ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και παλεύει από την ίδρυσή του με σημαντικές επιτυχίες, ακόμη και για τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι η καπιταλιστική σας ανάπτυξη βασίζεται στην αντεργατική εκμετάλλευση, την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό. Αποκαλύπτεται πολύ γρήγορα ότι η πρόσφατα ψηφισμένη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, η οποία συνεχίζει το έγκλημα της παράδοσης ενός κρίσιμου και μη ανανεώσιμου ορυκτού πόρου στους επιχειρηματικούς ομίλους, απαιτεί σιγή ηχθείως από τους εργαζόμενους και από την κοινωνία την τυφλή αποδοχή της κατάστασης. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, άμεσα να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση του εργαζόμενου και συνδικαλιστή στην εταιρεία εργολαβική εταιρεία Edilmac και να εφαρμοστούν χωρίς εκπτώσεις όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και σε όλους τους εργασιακούς χώρους της Ελληνικός Χρυσός. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και εσάς εντός του χρόνου των 3 λεπτών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι εντός του χρόνου. Αξιότιμη κυρία Στολτίδη, οι εργασιακές σχέσεις αλλά και ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας στην τήρηση της σχετικής νομοθεσίας είναι αναμφίβολα κρίσιμα ζητήματα, ιδίως σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία τους τελευταίους 18 μήνες. Μάλιστα, σε ένα ιδιαίτερο εργασιακό χώρο όπως είναι τα λατομεία, όπου υπάρχει και αυξημένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, τα ζητήματα ασφάλειας και ευρύτερα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και επισημαίνω την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος, διότι επί του συγκεκριμένου θέματος υπάρχει και αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο επίσης μας παρήχε σχετική ενημέρωση για το θέμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή, στις 11 Πρώτου του 2021 κατατέθηκε αναφορά του Επαγγελματικού Σωματείου Συνδικάτου Εργατουπαλλήλων Μεταλλίων και Λατομίων Βορείου Ελλάδος προς τη Γενική Διεύθυνση Επιθεωρητών και Ελεκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η εταιρεία Edilmac Limited, υποκατάστημα Ελλάδας, δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της. Από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις 15 Δευτέρου του 2021, ζητήθηκε από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την καταγγελία. Επιπλέον, επισημάνθηκε στην εταιρεία, δηλαδή στην Ελληνικός Χρυσός, η υποχρέωση ελέγχων της τήρησης των μέτρων ασφαλείας σε θέσεις όπου διενεργούνται εργασίες από εργολάβους όπως η Edilmac. Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου, στις 12 Τρίτου του 2021, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός απάντησε με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες τις οποίες έχει η ίδια προβεί ως προς τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και των συνθηκών εργασίας των εργολάβων. Ωστόσο, στις 8 Τετάρτου του 2021, το Συνδικάτο Εργατουπαλλήλων Μεταλλίων και Λατομίων Βορείου Ελλάδος υπέβαλε καταγγελία, όπου αναφέρεται ότι στις 26 Τρίτου η εταιρεία Edilmac και η Ελληνικός Χρυσός δεν επιτρέπουν την είσοδο σε 2 εργαζομένους να εργαστούν μέχρι να διερευνήσουν το περιστατικό, χωρίς μάλιστα να έχουν προσδιορίσει, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, το χρονικό διάστημα αυτής της διαδικασίας. Τελικά, στις 16 Τετάρτου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώθηκε από το Συνδικάτο πως η εταιρεία Edilmac έχει άρει τις απαγορεύσεις της για τους εν λόγω εργαζομένους από τις 10 Τετάρτου 21 και έτσι αυτοί προσέρχονται κανονικά για εργασία. Ωστόσο, όπως αναφέρετε και εσείς, κύριε Στολτίδη, στην ερώτησή σας, στις 28 Εβδόμου του 2021 η Edilmac προχώρησε για δεύτερη φορά σε 4 μήνες σε απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου και Τεχνικού Ασφαλείας της εταιρείας. Μετά από αυτό το γεγονός, το ζήτημα βρίσκεται στο στάδιο της διενέργειας εργατικής διαφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής στις 27 Οκτώβου του 2021, συζητήθηκε η εν λόγω εργατική διαφορά μεταξύ του εργαζομένου και της εταιρείας. Κατά τη συζήτηση, η εταιρεία υπέβαλε υπόμνημα, ενώ τοποθετήθηκε και ο εργαζόμενος, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα, όμως αυτό κατατέθηκε μόλις την Παρασκευή, δηλαδή προχθές, στις 3 Ενάτου του 2021. Η τοποθέτηση της επιθεωρήτριας εργασιακών σχέσεων που σχετίζεται την υπόθεση προφανώς θα ακολουθήσει μετά την υποβολή του υπομνήματος του εργαζομένου. Όμως, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα ιδιαίτερο εργασιακό χώρο όπως τα μεταλλεία, θα υπάρξει προηγουμένως και αλληλογραφία με την επιθεώρηση μεταλλείων που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, κλείνοντας την πρωτολογία μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη η επιθεωρήτρια εργασιακών σχέσεων έχει ζητήσει από την επιχείρηση την επανεξέταση του ζητήματος της απόλυσης του συγκεκριμένου εργαζομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Νομίζω ότι, κύριε Υπουργέ, με την αναφορά σας επιβεβαιώνετε τις καταγγελίες, αλλά ο νόμος σας δεν επιτρέπει την επαναπρόσληψη ακόμα και αν δικαιωθεί ο εργαζόμενος. Νομίζουμε ότι είναι προκλητική και επέσχυντη από την πλευρά της κυβέρνησης η επιλογή της από το αντεργατικό τερατούργημα που ψήφισε να ενεργοποιήσει με πρώτη εγκύκλιο το κυνήγι της συνδικαλιστικής δράσης. Δεν μπορούν να περιμένουν φυσικά ούτε λεπτό τα κοράκια των επιχειρηματικών ομίλων, θέλουν να ξεμπερδέψουν την οργάνωση των εργαζομένων και τις διεκδικήσεις τους. Και αυτή την απόλυση, κύριε Υπουργέ, την κάνατε εσείς η κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να την κάνει η εργοδοσία και την κάνατε εφικτή και χωρίς τη δυνατότητα επαναπρόσληψης. Και γιατί αυτό? Γιατί ως επιστήμονας, ως ειδικευμένος τεχνικός ασφαλείας, ο συγκεκριμένος πρόεδρος έπραξε το καθήκον του. Έτσι, υπηρέτησε αυτά που σπούδασε. Δεν έκανε βήμα πίσω από τη φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία τους. Κατάφερε μαζί με τους εργαζόμενους και έφτιαξαν σωματείο για να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν. Με τους αγώνες τους άρχισαν να καταφέρουν και νίκες. Και εσείς στην εργοδοσία που δεν υπέγραφε για 2 ολόκληρα χρόνια τα τεχνικά δελτία του συγκεκριμένου τεχνικού ασφαλείας, του απολυμμένου, διότι θεωρεί τη ζωή και την υγεία του εργάτη κόστους, της δώσατε όλα τα όπλα για να τους ξεκάνει. Τι ζητάνε οι εργάτες, κύριε Υπουργέ, στα μεταλλεία? Το πιο σκληρά εργαζόμενο δυναμικό, παροχή γάλακτος για τη μερική αποκατάσταση τσακισμένης από τις συνθήκες στα έγκατα της γης υγείας τους, υποστήριξη των στόχων για να μην θαυτούν ζωντανοί, εγκατάσταση τηλέφωνου έκτακτης ανάγκης, μη ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων για να μην πνίγονται από τα καυσαέρια, τήρηση ωραρίων, πληρωμή με προσάυξη τα Σάββατα, λήψη αντι-COVID μέτρων και καλύτερο μισθό, γιατί με αυτό δεν μπορούν να ζήσουν. Και αυτά, κύριε Υπουργέ, τα αυτονόητα τα κατήγγειλαν πολλές φορές στην επιθεώρηση μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, η οποία δεν πάτησε το πόδι της ποτέ. Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, αυτά το 2001 πραγματικά? Το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Είναι δυνατόν να τα διεκδικούν το 2021 οι εργάτες? Νομίζουμε ότι αποτελεί έσχος. Θέλετε να στείλετε το μήνυμα ότι μια επιχείρηση μπορεί να ληστεύει τον αμύθιτο λαϊκό πλούτο, τον χρυσό στην προκειμένη περίπτωση, να καταστρέφει βαθιά το περιβάλλον για δεκαετίες και να μην τη καίγεται καρφί για την υγεία και τη ζωή αυτών των ανθρώπων, στους οποίους τους εργαζόμενους εργάτες, στους οποίους οφείλουν την ίδια τους την ύπαρξη και οι μέτοχοι ιδιοκτήτες και διάφορα καθελογής τσιράκια τους, αλλά και το ίδιο τους το πολιτικό προσωπικό. Και οι οποίοι το μόνο που προσφέρουν είναι να λιμένονται τον μόχθο αυτών των εργατών. Και όποιον δεν του αρέσει και διεκδικεί, να τον στέλνετε στην ανεργία, στην ανέχεια και στην εξαθλίωση χωρίς επιστροφή. Κύριε Υπουργέ, ξαναλέμε, εσείς κάνατε την απόλυση, η ίδια η κυβέρνηση. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να την πάρετε πίσω. Το λέμε καθαρά, ανοίγετε τον ασκό του αιώλου. Η απόλυση αυτή δεν αποτελεί μόνο άγρια εκμετάλλευση, μηδενίζει την αξία της ίδιας της ζωής του εργάτη, του μόνου παραγωγού όλου του πλούτου. Οι εργαζόμενοι, λέμε, πέρασαν πάνω από όλα τα τείχη καταστολής που τους έχετε αισθήσει κατά καιρούς, όλες οι κυβερνήσεις, και θα περάσουν πάνω και από αυτό. Δεν έχουν άλλωστε άλλη επιλογή. Και το ΚΚΕ θα συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση.